και τον Λευτέρη Σουλτάτο. Μου λέει μια αγαπημένη φίλη, δεν τα ξέρεις. Το ζευγάρι είναι τόσο ερωτευμένο και πηγαίνει τόσο καλά, που πολύ σύντομα θα έχουμε και άλλα καλά νέα. Τι εννοείς, λέω, έχω χάσει επεισόδια. Οι καλές γλώσσες λοιπόν εν προκειμένου λένε ότι η Βάσο Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος είναι έτοιμοι να συγκατοικήσουν, να αναζητούν αυτή την στέγη που θα στεγάσει τον ερωτά τους. Είναι πάρα πολύ ερωτευμένοι, πάρα πολύ αγαπημένοι. Και αυτό άλλωστε είναι κάτι που δεν το έχουν κρύψει από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα η Βάσο δεν είχε διστάσει να μιλήσει ακόμα και για τον σύντροφό της, για το δαχτυλίδι, ενώ δεν μας είχε συνηθίσει σε κάτι τέτοιο τα προηγούμενα χρόνια. Και μάλιστα αυτή η καλή φίλη που έχει καλό ρεπορτάζ. Μου είπε ότι μπορεί μέχρι τα Χριστούγεννα να έχουμε και ευτυχή γεγονότα, να ανέβουμε τα σκαλιά της εκκλησίας. Και ούτω καθεξής. Με στη γλύκα. Ναι. Μα τα Χριστούγεννα δεν γίνονται γάμοι. Κάνεις λάθος. Γίνονται. Βασιλική εβδομάδα και όλας. Το Πάσχα δεν γίνονται. Έχεις μπερδέψει τα παιδιά. Όλοι το κάνουν το γάμο το Σεπτέμβρη τώρα, πλάκα μου κάνετε, για να είναι καλός ο καιρός. Εντάξει, υπάρχει και ο χειμωνιάτικος γάμος με χριστουγεννιάτικη διακόσμηση. Δεν ξέρω, παιδιά, αν ισχύει. Δεν είναι φίλη μου η Βάσο για να ξέρω αν ισχύει 100%. Διακόσμηση στην εκκλησία. Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση στο πάρτι. Όχι. Στο πάρτι. Στο πάρτι. Η συγκατοίκηση ισχύει σίγουρα και είναι σε αναζήτηση, είναι στην τελική φάση αναζήτηση τη στέγη του. Δεν ξέρω αν ισχύει τόσο σύντομα ο γάμος. Είναι νύφη στην εκκλησία Δεκέμβρη. Με μια ρενάρμονο κόμμα. Ναι, παιδιά, μου έρχεται ένα γάμο που είχε γίνει χειμώνα. Ο Κούγιας με την. Βατίδου. Με τη Βατίδου, για παράδειγμα. Βεβαίω. Και άλλοι γάμοι. Πολλοί παιδιά. Και χριστουγεννιάτικη γάμη λένε ότι είναι και γουρούνια. Πάλι μακριά. Εγώ έχω μια θεία που έχει επέτειο γάμου τη δεύτερη-τρίτη μέρα Χριστουγέννου. Ορίστε, μετά τη Γαλλία. Γίνονται γάμοι τα Χριστούγεννα, Δημήτρη μου. Παντρεύεται 20 Δεκεμβρίου. Ορίστε, και βαπτίσεις γίνονται κτλ. Εμείς τους ευχόμαστε να είναι πάντα έτσι ερωτευμένοι. Ο Λευτέρης έχει και αυτός προηγούμενο γάμο και παιδάκια, οπότε έχουν και εκεί ένα κοινό σημείο κτλ. Είναι πολύ καλός πατέρας και ο ίδιος και αγαπάει τα παιδιά και έχει δείξει αγάπη και στην κόρη της Βάσος και του Γιάννη Τσιμιτσέλη, τη Βάσο. Και εμείς τους ευχόμαστε να είναι πάρα πολύ καλά. Η κόρη της Βάσος λέγεται Βάσο. Εύα, παιδιά, είπα. Η Εύα, η κόρη της Βάσος και του Γιάννη. Βάσο, είπες. Είπες Βάσο. Δεν είπα Εύα. Καλά να είμαστε. Λέω και εγώ πως έκανα το παιδί. Λοιπόν, όπως και να έχει, να είναι ευτυχισμένοι, ερωτευμένοι και να είναι πάντα έτσι χαρούμενοι. Και γιατί όχι να ισχύει αυτό το τόσο έτσι, ευίωνο, ευχάριστο και αισιόδοξο ρεπορτάζ. Μας αρέσει να επιβεβαιωνόμαστε σε καλά τέτοια γεγονότα. Αυτά κάνετε και που βγαίνετε με τις φιλενάδες.